Το ανάδειξε το αγαπάτε μουσική. Σήμερα κοντά του λοιπόν έχει την πιανίστα, ιδιοκτήτρια πρώην γκαλερί, επιμελήτρια εικαστικών εκθέσεων και πρωταθλήτρια κολύμβησης, Νάνση Κουγιούφα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ κοντά μας και χαιρόμαστε έτσι που σε έχουμε να σε φιλοξενήσουμε για να μας μιλήσεις για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι δεν είναι? Έτσι. Πρώτα απ' όλα πες μας από ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το πιάνο και τι σε ώθησε έτσι στο πιάνο, στο να το αγαπήσεις και να ασχοληθείς με αυτό. Λοιπόν, τι με ώθησε. Ήμουνα 4 χρονών όταν είδα στην ΕΝΕΔ την Τώρα την Πακοπούλου, η οποία με μάγεψε. Και είπα στη μητέρα μου, θέλω να μάθω πιάνο. Έτσι ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα στο πιάνο. Με έμπνευση. Τα οποία τα ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, πήρα το διπλωμά μου. Οι καθηγήτριές μου ήταν η Μέρη Χάλαρη, η Φιγένεια Παπαδογιάννη από το Εθνικό Οδείο Αθηνών. Έκανα σεμινάρια πιάνο με την Τζούλιαν και Κωνσταντίν Κάνεφ από τη Βουλγαρία. Έχω χρόνια διδασκαλίας. Παλαιότερα έκανα και ρεσιτάλ στο Κέτε και στον Παρνασσό. Μετά ασχολήθηκα και με την γκαλερί μου και τώρα μπαίνω δυναμικά με το CD που έχω δημιουργήσει. Να πούμε λίγα λόγια για τον Ερίκ Σατί. Είναι αλήθεια ότι το CD σου είναι το δεύτερο που κυκλοφόρησε μετά από 25 χρόνια. Ναι. Πες μας λοιπόν πώς σκέφτηκες να ασχοληθείς με τον Ερίκ Σατί, τι σε έκανε να κάνεις πιάνο, να ερμηνεύσεις τα κομμάτια του Ερίκ Σατί, έτσι δεν είναι? Ο Ερίκ Σατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως συνθέτης. Είναι απαιτητικός προς το πνεύμα του και στην ατμόσφαιρά του. Αυτό ήταν πρόκληση για μένα. Και είναι ένας πρωτοπόρος συνθέτης, ο οποίος έζησε στο Παρίσι την εποχή της Belle Époque, που ήταν χρόνια ευημερίας από κοινωνική, επιστημονική, φιλοσοφική, καλλιτεχνική άποψη. Μέσα από αυτό το ιδιαίτερο κλίμα που εξελίχθηκε και ο Ερίκ Σατί και έγινε πρωτοπόρος. Ποιον Γιατί αυτό το κλίμα αντιπροσωπεύει, θέλουμε να μας πεις εσύ λίγο. Είναι αρχές του τέλους 19ου, αρχές 20ου. Ρομαντισμό, ας πούμε, έτσι. Μετά, λίγο μετά. Ωραία. Ναι. Γεννήθηκε το 1866 ο Ερίκ Σατί στο Μοφλέρ της Νορμανδίας. Και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στο Παρίσι. Το καινούργιο σου λοιπόν αυτό CD πωλείται στον Ιαννό και στο Music Corner και λέγεται The Early Piano Works of Ερίκ Σατί και περιλαμβάνεται έργα του. Ναι. Εκτός από αυτά, έχει και κάποια άλλα ακούσματα δικών σου έργων? Όχι, είναι αποκλειστικά τα έργα του Ερίκ Σατί. Μόνο αυτά. Μόνο αυτά. Να πούμε λίγα ακόμα λόγια για τον Ερίκ Σατί, γιατί έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται έχει ενδιαφέρον, ναι, και έχει βέβαια σημασία, ναι. Εισήγαγε την μινιμαλιστική σκέψη και την επαναληπτική μουσική σκέψη. Εισήγαγε τον ήχο της καθημερινότητας στη μουσική του. Έκανε τη ρήξη στον γαλλικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα και στο βαγνερικό δεσποτισμό. Ανέδειξε την ουσία στη μουσική, αποστασιοποιημένος από τη μουσική ιδέα. Και γι' αυτό βλέπουμε στη μουσική του να είναι λιτή. Έχει καθαρή φόρμα, έχει εσωτερικότητα, έχει αισθητική, είναι ποιοτική η μουσική του. Ο κύριος όγκος του έργου του είναι έργα για πιάνο. Σε ποιο κοινό θα μπορούσες να πεις ότι αναφέρεται? Αναφέρεται σε όλους. Συνήθως όμως τον ακούνε, υπάρχει εξειδικευμένο κοινό και είναι αυτό
αυτό το κοινό που έχει ψαχτεί με την κλασική μουσική και που μπορεί να τον κατανοήσει περισσότερο. Στην Ελλάδα δεν ακούγεται πολύ ο Ρίξατε. Νομίζω και ενώ εγώ δεν το εξωτερικό, έχω ακούσει πολύ, ναι. Ναι. Πώς δένει τώρα μέσα σου ο εικαστικός χώρος με το χώρο της μουσικής, δηλαδή το γεγονός ότι είχες την γκαλερία Ε31, έτσι δεν είναι, αλλά ασχολείσαι ακόμη και με έργα εικαστικών ως επιμελήτρια εκθέσεων και η μουσική, έχουν κάποιο κοινό στοιχείο αυτά τα δύο? Βεβαίως. Οι τέχνες είναι συγκοινωνούντα δοχεία και βοηθάει μία την άλλη και διευρύνεις έτσι και τους ορίζοντές σου και την κρίση σου και την αισθητική σου όταν ασχολείσαι με όλες τις μορφές της τέχνης. Έχεις διευρυμένο πεδίο και αντίληψη. Οπότε πιστεύω και πιο ολοκληρωμένη άποψη. Με τι άλλο ασχολείσαι τον τελευταίο καιρό και ποια είναι τα επόμενά σου σχέδια? Πάντα ασχολούμαι με το πιάνο. Τώρα δημιουργώ το δεύτερο CD με έργα του Ερικ Σατί που είναι η σουρεαλιστική του περίοδος. Και περιμένω να κάνω συναυλία, ρεσιτάλ πιάνου, τον Νοέμβριο. Να σε ρωτήσω ακόμα, τα μουσικά κομμάτια του CD τι περιέχουν? Το CD περιέχει την πρώιμη εποχή του Ερικ Σατί. Είναι οζί, είναι σαραμπάντες, γυμνοπαιδείς και 7 γνωσιέν. Επίσης, είμαι θελόντρια με τα παιδιά στο πήγμα της Βούλας και ασχολούμαι με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτό τώρα μάλλον προέκυψε από κάποια δική σου εσωτερική ανάγκη, έτσι δεν είναι? Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Mm-hmm. Θεωρώ πολύ ουσιαστικό. Το είναι θελοντισμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Mm-hmm. Επέλεξε όμως... Γιατί έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Ναι. Μεγάλη, υλική και συναισθηματική. Και ειδικά τώρα με την κρίση. Mm-hmm. Είσαι κοντά τους, ας πούμε, θα μπορούσες να τους παίξεις κάποια τραγούδια. Ναι, έχουν μέσα, ναι, από τη μουσική. Βεβαίως. Νομίζω υπάρχει αυτή η σύνδεση των δύο κόσμων, έτσι είναι, της δικής σου έκφρασης και της, ναι, έκφρασης των παιδιών. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά θέλουν παρέα. Είδες, ίσως τα παιδιά λοιπόν μας μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί αν κάποιοι δεν τα ακούν, δεν ακούν, ας πούμε, Ρίξατε και δεν ξέρουν. Να λοιπόν τα παιδιά που το εκτιμήσαν αντίστοιχα, έτσι είναι, ναι, και διδάσκουν. Ναι, ναι, έτσι είναι. Mm-hmm. Ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας σε σχέση με όλα αυτά που έχεις κάνει, με κάποια άλλα πράγματα που θα κάνεις? Στο εξωτερικό, ας πούμε, θα ενδιαφερόσουν να δώσεις κάποιες συναυλίες? Ναι, εν καιρό. Mm-hmm. Ζούσα στο εξωτερικό κάποια, ναι, στιγμή. Ζούσα στο Άμστερνταμ. Mm-hmm. Ζούσα στο Άμστερνταμ και είχε... ήταν άλλη κοινωνία. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έδινες εκεί κάποια ρεσιτάλ, είχες παίξει, ας πούμε, ήταν, με το πιάνο μετά τότε, την γκαλερί μου, ναι, είχα πάει. Ωραία. Και πάντα ήταν με την τέχνη, με εικαστικούς, έβλεπα τις τάσεις που υπάρχουν. Ήταν έτσι ένα ταξίδι για να ανοίξω για τους ορίζοντές μου, έρθω σε επικοινωνία και με άλλα άτομα. Να ανταλλάξω κάποιες ιδέες. Είμαστε, νομίζω, και σε κατάλληλο χώρο εδώ στο πολιτιστικό κέντρο του Φλίσβου, έτσι στο Φάλιρο, που ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δήμο Φαλίρου που μας φιλοξενεί. Έχει υπέροχες εκθέσεις εδώ και της κυρίας Δημητριάδη την έκθεση. Έχουμε πολλά πρόσωπα, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες, έχουμε χορό, έχουμε διάφορα, έτσι, θέματα εδώ, νομίζω, που μπορούν να μας συγκινήσουν. Να είσαι καλά, εύχομαι όλα τα καλά στις συναυλίες και σε όλα τα υπόλοιπα που θα κάνεις. Να σε ευχαριστώ, καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.